απαράδεκτες εικόνες που αποτυπώνουν την εγκατάληψη και την αδιαφορία σε όλο της το μεγαλείο. Κάποτε κυριαρχούσαν τα χαμόγελα, τώρα η απόλυτη σιωπή. Κάνουνε πως δεν τα βλέπουνε και είναι για αμαρτία και γρουσουζιά, δηλαδή μεγάλη μπροστά στο πάρκο που πάνε μικρά παιδιά, να είναι και οι κάδοι τα σκουπίδια. Το θέμα είναι ότι δεν έχει καθαριστεί πάρα πολύ καιρό το... Καιρό. Είναι. Πολύ καιρό. Το έχουν αφήσει στο έλεος του Θεού. Για εμάς ο Δήμος είναι ανύπαρτος. Ήταν ανύπαρτος και συνεχίζει να είναι ανύπαρτος. Εικόνες ντροπή στη μοναδική παιδική χαρά στην περιοχή της Καλλιθέας. Σκουπίδια παντού, με τον χώρο να έχει μετατραπεί σε εστία μόλυνσης. Κούνιες σπασμένες, ενώ άλλες σκουριασμένες υποδομές εγκυμονούν κινδύνους για τα μικρά παιδιά. Έλαμπτε που δεν υπάρχει κανείς. Τώρα είδα και καθαρίζανε κάτι άτομα το δρόμο, αλλά εκεί μέσα δεν μπαίνει άνθρωπος. Και είναι στεναχώρια για αυτή την κοινωνία. Διότι έχουμε φτάσει τόσο ψηλά που πρέπει ο ένας με τον άλλον να καταλαβαίνουν. Να πάμε εμείς να τα καθαρίσουμε. Μακάρι να μπορούσα να πήγαινα. Δεν μπορώ. Οπότε καλό είναι το δουν οι αρμόδιοι. Φυσικά οι αρμόδιοι. Μα πάντοτε από τους αρμόδιους περιμένουμε. Γι' αυτούς τους ψηφίζουμε. Γι' αυτό τους βγάζουμε. Για να κοιτάξουν να κάνουν την κατάσταση όπως πρέπει. Είναι ένα έσχος και πρέπει να διορθωθεί. Να επέμβουν οι αρμόδιοι να το καθαρίσουν. Και είναι το μοναδικό πάρκο στην περιοχή. Φυσικά. Δεν έχει άλλο πάρκο. Δεν έχει άλλο πάρκο, όχι. Και τα παιδιά που να παίξουν, έτσι. Είχαμε μία παιδική χαρά και είμαστε καλά. Και το βράδυ μαζεύονται διάφοροι εκεί. Άκρως ανησυχητικές εικόνες στην παιδική χαρά στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου βρίσκουν καταφύγιο άστεγοι, ενώ τις βραδινές ώρες δημότες κάνουν λόγο για περίεργες κινήσεις από άγνωστα άτομα. Αλλά το βράδυ γίνεται εμπορία εδώ. Χάμε και τα σπούρνε. Κάθε βράδυ. Άλλα, ας από πάνω και ζευγαράκια, άλλος μου λέει ότι έχει και κρεβάτια. Πού πάμε δηλαδή. Φτιάξε κάτι να φτιάξουμε κι εμείς. Θα πάνε τα κοπέλια να παίξουν μπάλα. Πού θα πάνε. Στον καρτερό ή στην πρασά. Για όνομα του Θεού. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο ζήτημα, όπως τονίζεται από πλευράς Δημοτικής Αρχής, η οποία υποστηρίζει ότι η παιδική χαρά ανήκει στην ΕΤΒΑ, την ώρα που δημότες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους διεκδικώντας τα αυτονόητα, καθαριότητα και συνθήκες ασφάλειας για τα μικρά παιδιά.